Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μπρα Ντε Φερ. Όλοι ελπίζουμε ότι η φετινή χρονιά του τουρισμού θα είναι η καλύτερη. Θα τα σπάσουμε όλα, όπως λέμε. Στην το κοντέρ. Το κοντέρ, θα τα σπάσουμε. Ναι, το σπάμε. Για να δούμε τι λέει η Υπουργός. Βέβαια, δεν γίνεται τυχαία αυτό, γιατί η κυρία Κεφαλογιάννη το προηγούμενο διάστημα έκανε όργο σε την Ευρώπη και όχι μόνο, γιατί τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα. Όντως θα είναι η καλύτερη χρονιά φέτος. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η στρατηγική μας από πέρυσι το καλοκαίρι έχει αλλάξει τελείως. Διότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε μία επιλογή. Να συνεχίσουμε στην πεπατημένη, να βλέπουμε δηλαδή τις χρονιές ρεκόρ, να διαδέχονται η μία την άλλη. Ναι. Και η άλλη επιλογή ήταν να δούμε τον τουρισμό με όρους βιωσιμότητας και να μπούμε σε ένα νέο κύκλο, να γυρίσουμε μια νέα σελίδα στον τουρισμό και να αντιμετωπίσουμε τον τουρισμό με μέτρο, με ισορροπία, με την απαραίτητη προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και βεβαίως με μέριμνα για τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα. Αυτό ψηλό άδειασμα στον κύριο Κικίλια το βλέπω. Όχι, δεν ήταν ο Κικίλιας. Ο Θεοχάρης ήταν. Ο Θεοχάρης ήταν, ναι. Δεν έχει να κάνει με τους υπουργούς που προηγήθηκαν. Ως κυβερνητική πολιτική. Αλλά ως κυβερνητική πολιτική, με την έννοια ότι, όπως θυμάστε, και πριν από 10 χρόνια ήμουνα στην ίδια θέση, είχα την ευθύνη τότε του τομέα τουρισμού σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Για επί Σαμαρά. Επί κυβερνήσεως του Σαμαρά. Και θέλω να θυμίσω ότι είχαμε πάει μαζί στην Κίνα, όλοι οι Κινέζοι έτρεχαν πίσω από την κούκλα κυρία Κεφαλογιάννη. Κλείνει η παρένθεση, σας ακούμε. Πάντως με τους Κινέζους είμαστε πάλι σε μια φάση που προσπαθούμε να συσφίξουμε τις σχέσεις, τουριστικά μιλάω. Μάλιστα. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα είχαμε και την πρώτη απευθείας σύνδεση Αθήνας-Σανγκάης με ιδιωτική κινέζικη αεροπορική εταιρεία, που δείχνει και το ενδιαφέρον των Κινέζων για την Ελλάδα, αλλά και βεβαίως το πώς μπορούμε περαιτέρω να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας και προς την Ανατολή. Λοιπόν. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι μετά από μια δεκαετή ανάπτυξη του τουρισμού που ξεκίνησε όντως μέσα στην οικονομική κρίση όταν ήμουνα πάλι στον ίδιο θόκο και που βεβαίως ο τουρισμός βοήθησε πάρα πολύ και στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας αλλά και έδωσε νομίζω πολύ μεγάλες ενέσεις στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Ναι. Είμαστε σε μια φάση που βεβαίως το θέμα της βιωσιμότητας είναι καθοριστικό. Και για όλη την Ευρώπη και για όλους τους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς. Ακριβώς. Και αυτό. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η δικιά μας η στρατηγική που βασίζεται πιο πολύ στην ποιοτική ανάπτυξη και όχι την ποσοτική ανάπτυξη είναι και η στρατηγική της Ευρώπης για τον τουρισμό. Για να το πούμε έτσι πιο απλά, ποιοτική ανάπτυξη σημαίνει ότι αυτός που έρχεται εδώ δεν έρχεται μόνο για την παραλία και έχει και παραπάνω λεφτά περισσότερο. Θέλει να πάει και σε ένα μουσείο. Καλά καταλαβαίνω. Πώς το εννοεί αυτό. Πολύ καλά το λέτε για το μουσείο και για τους αρχαιολογικούς χώρους και για όλο το πολιτιστικό απόθεμα, διότι θεωρούμε ότι ο πολιτισμός σε αυτόν τον νέο κύκλο ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού είναι μια, η πιο σημαντική ίσως αλυσίδα στον κρίκο της βιώσιμης τουριστικής. Τώρα, κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί τα στοιχεία πάντα έχουν σημασία και ενδιαφέρον, δώστε μας κάποια στοιχεία, γιατί είμαι βέβαιος ότι τα έχετε. Τι περιμένουμε φέτος. Λοιπόν, εγώ θα πω πρώτα απ' όλα ότι προερχόμαστε από μια χρονιά αναφοράς. Το 2023 ήταν χρονιά αναφοράς, με την έννοια ότι ήταν χρονιά ρεκόρ τόσο για τα έσοδα όσο και για τις αφίξεις. Το 2024 έχει ξεκινήσει με πάρα πολύ θετικά μηνύματα και ήδη και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε μια αύξηση της τάξης περίπου του 20% σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές αφίξεις. Σε σχέση με πέρυσι. Βεβαίως. Και μιλάμε τώρα για το πρώτο τρίμηνο που υποτίθεται ότι είναι ας πούμε εκτός περίοδου αιχμής. Η στόχευσή μας είναι ο τουρισμός να είναι μια δραστηριότητα για όλη τη διάρκεια του έτους, να μην έχουμε δηλαδή μόνο την έμφαση της περίοδου αιχμής. Γι' αυτό και όπως έχετε δει και στην παρουσίαση που έκανα προχθές πάλι για το Ταμείο Ανάκαμψης και τους πόρους που προσπαθούμε να απορροφήσουμε από εκεί, η στρατηγική έχει να κάνει με τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, με την επένδυση σε ειδικές μορφές τουρισμού και στη διάχυση του ωφέλους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Γι' αυτό θα δείτε ότι χρηματοδοτούμε δράσεις και για την αναβάθμιση των υποδομών στις ορεινές περιοχές, όσο και στη θάλασσα, στις μαρίνες, σε καταδυτικά πάρκα και σε ένα πολύ σημαντικό, τις προσβάσιμες παραλίες. Ωραία, ερώτημα. Και αυτό είναι και οριζόντια δράση. Σωστό. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ένας προορισμός που είναι φιλικός και με δυνατότητα πρόσβαση σε όλους. Για το καλοκαίρι, τι πρέπει να περιμένουμε ως αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που θα κοιμανθεί? Ναι, λέτε, και σε σχέση με τα μεγάλα πρακτορία που κάνουν και τις περισσότερες κρατήσεις, τα ξένα πρακτορία. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ως υπουργός δεν θέλω ούτε να κάνω προβλέψεις. Είμαι εδώ για να μεριμνώ έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό ποιοτικό προϊόν, καλές υπηρεσίες, εργαζόμενους που αμείβονται καλά και εργαζόμενους οι οποίοι πραγματικά είναι ευχαριστημένοι για να μπορούν να προσφέρουν την υπηρεσία αυτή του τουρισμού. Γι' αυτό και έχετε δει ότι τελευταία έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, διότι το θέμα της απαρέγκλητης στήρησης της εργασιακής νομοθεσίας για μας είναι κομβικής σημασίας. Το λέω διότι το θέμα των εργαζομένων που συνδέεται μετά και με την τουριστική εκπαίδευση που είναι και αρμοδιότητα του. Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία. Άλλωστε, στον τουρισμό έχει υπογραφεί και μία από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις εργασίας τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός δεν έμεινε ποτέ χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, ακόμα και μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Άρα δεν θέλετε πρόβλεψη να μας κάνετε ακόμη. Με ενδιαφέρει, όπως σας είπα, η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τουρισμού. Ωραία. Με ένα ποιοτικό δείκτη, με την επένδυση και την έμφαση και στον πολιτισμό, αλλά και σε όλα τα άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχει να κάνει με τον αγροτουρισμό και με την γαστρονομία. Θα κάνουμε το γαστρονομικό χάρτη της χώρας, τον αγροτουριστικό χάρτη της χώρας. Έχει σημασία να μπορούμε να επενδύσουμε σε όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Της υπαίθρου. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τους επισκέπτες μας. Πρέπει και εμείς όμως να προωθήσουμε περισσότερο και να δώσουμε ευκαιρίες, όπως σας είπα, για περιφερειακή ανάπτυξη. Κάτι άλλο, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί όταν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, πολλοί έβλεπαν και λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, στο γεγονός ότι η χώρα μας θα είναι μια φιλική χώρα προς ανθρώπους που ενδεχομένως θα ήθελαν να έρθουν εδώ και να παντρευτούν από τη στιγμή που τους δίνεται δυνατότητα. Και διαβάζω ότι εσείς έχετε κάνει κινήσεις ούτως ώστε όλο αυτό το πράγμα που καθιερώθηκε με το νομοσχέδιο αυτό να έχει και ένα τουριστικό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως η κοινότητα ΛΟΑΤΚΗ είναι μια κοινότητα που προσπαθούν να την προσεγγίσουν πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, με την έννοια ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν πολύ, ταξιδεύουν εκτός περίοδου αιχμής και ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Άρα είναι σίγουρα ένας τουρισμός που μας ενδιαφέρει. Θέλω εδώ με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα και μια μικροπολιτική εκμετάλλευση ενός αυτονόητου οδηγού συμπεριφοράς που έχει κυκλοφορήσει από το Υπουργείο Τουρισμού, ξαναλέω, είναι μια αυτονόητη πρωτοβουλία της πολιτείας σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας και με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς. Έχουμε εκδώσει έναν οδηγό καλών πρακτικών που ευαισθητοποιεί τους επαγγελματίες του τουρισμού, αυτούς που θέλουν να προσελκύσουν αυτήν την αγορά. Μάλιστα. Και αντιμετωπίζει όταν και αν υπάρχουν διακρίσεις. Δίνει δηλαδή κάποιες κατευθύνσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις. Ναι. Κυρία Κεφαλογιάννη. Συγγνώμη, θέλω σε αυτό να δώσω έμφαση. Ότι ευαισθητοποιεί και ενημερώνει. Ούτε επιβάλλει σε κανέναν επαγγελματία το οτιδήποτε, καθώς ούτως ή άλλως ο οδηγός δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Καλλιεργεί την αποδοχή και την εμπιστοσύνη, αυτό που λέμε ούτως ή άλλως φιλοξενία. Μάλιστα. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι είναι η Ελλάδα ένας ασφαλής και φιλικός προορισμός για όλους. Οπότε μην κυνηγάμε φαντάσματα και δημιουργούμε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Το λέω και το ξεκαθαρίζω, γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω στα social media να γίνεται σπέκουλα για κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι αυτονόητο σε μια ανοιχτή κοινωνία. Και ξαναλέω, όποιος θέλει μπορεί να ενημερωθεί από εκεί και να ξέρει πώς μπορεί να κάνει κάποια βήματα για να μπορέσει να προσελκύσει ένα συγκεκριμένο κοινό. Μάλιστα. Ωραία. Αλλά δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα και τίποτα από όλα αυτά που προσπαθούν να διακινούν κάποιοι στα social media. Κυρία Κεφαλογιάννη, να πάμε όμως και στα Airbnb. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά, λειτουργούν πάρα πολλά σε όλη τη χώρα, μένουν εκτός και εκπαιδευτικοί στα νησιά και γιατροί και στρατιωτικοί, και υπάρχει πλέον πρόβλημα και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις έτσι που είναι τουριστικοί προορισμοί. Ναι μεν είναι καλό το Airbnb, αλλά από εκεί και πέρα για τον τουρισμό, αλλά από εκεί και πέρα τι κάνετε εσείς ως κυβέρνηση για να έχει και ο άλλος στο σπίτι του. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο Έλληνας, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει την κυβέρνηση και τα διάφορα συναρμόδια υπουργεία, διότι εμείς ως τουρισμός βλέπουμε πως ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί μια παραξενοδοχεία, έτσι, γιατί δεν μιλάμε πλέον για αυτό που ήταν στην αρχή η οικονομία διαμοιρασμού, έτσι. Εδώ μιλάμε πλέον για επιχειρηματική δραστηριότητα και καλυμμένη. Άρα αυτό λειτουργεί ως παραξενοδοχεία, ως αθέμητος ανταγωνισμός στα ξενοδοχεία που ελέγχονται, που φορολογούνται κτλ. Άρα η πρώτη αυτονόητη, αν θέλετε, πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήρθε με το νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που επιβάλλει πλέον αυστηρό φορολογικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Από εκεί πέρα εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού, επειδή όπως γίνεται έλεγχος στα υπόλοιπα καταλήμματα, έτσι θα πρέπει να έχουμε και ένα μίνιμουμ έλεγχο και τα καταλήμματα αυτά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ερχόμαστε με νομοσχέδιο που καταθέτουμε μέσα στις επόμενες μέρες και βάζουμε κάποιες ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. Όμως η δικιά μας η πρόταση, αν θέλετε, ως Υπουργείο Τουρισμού, στη συνεργασία και με τους φορείς του τουρισμού, είναι ότι θα πρέπει να έρθουμε και να ρυθμίσουμε ακόμα πιο αυστηρά το πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, διότι το διαπιστώνουμε πλέον ότι εκτός από το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού στην ξενοδοχεία, δημιουργεί και πολύ έντονο κοινωνικό πρόβλημα. Σας το λέω και ως βουλευτής Α Αθηνών, ότι βλέπουμε πόσες περιοχές, πόσες ωραίες γειτονιές που ήταν πάντα γειτονιές με κατοίκους Αθηναίους, έχουν πλέον μετατραπεί σε γειτονιές βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν το θέλει αυτό κανείς. Ούτε καν ο επισκέπτης που έρχεται στην πόλη που θέλει να τη ζήσει όπως είναι ο χαρακτήρας της πόλης. Άρα μας λέτε ότι φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο τις επόμενες μέρες και θα έρθει και άλλο για τα Airbnb. Θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν από κυβερνητικής πλευράς. Πρώτον, και κλείνουμε με αυτό. Από το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού θα έρθουμε με τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας. Και σε επόμενη φάση θα δούμε πώς θα γίνει ακόμα πιο συχτό το πλαίσιο της λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ακόμα και τη σύνδεση του, όπως ξέρετε, που υπάρχει και με την Golden Visa, έχουμε ήδη ως κυβέρνηση προχωρήσει, αν θέλετε, στη διεύρυνση των ορίων. Ωραία. Ενώ ότι παίρνουμε μέτρα τα οποία έρχονται προς την κατεύθυνση αυτή του να βάλουμε ένα πιο περιοριστικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.